Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχω ένα email από μια κοπέλα, το οποίο είναι καρμπόν αυτό το email. Τέτοιου είδους προβληματισμούς έχω διαβάσει πολλές φορές και νομίζω ότι αυτό που ρωτάει στον τίτλο του email της, που λέει «Παιχνίδια στο σεξ και πώς χαρακτηρίζεται το άτομο που τα χρησιμοποιεί», δεν έχει καμία σχέση και με την απάντηση που της έδωσα, αλλά και με την αιτία του προβληματισμού και των προβλημάτων και των αρνητικών συναισθημάτων και της κοπέλας αυτής, αλλά και άλλων που βρίσκονται σε παρόμοια θέση και έχουν παρόμοιο σκεπτικό. Προειδοποιώ ότι ακολουθεί λίγη σκληρή αγάπη, tough love όπως λέγεται στα αγγλικά. Διαβάζω το mail της φίλης. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, πολλές φορές με συγκινούν τα βίντεο σας και σας ευχαριστούμε πολύ που έχετε αυτό το κανάλι ψυχοεκπαίδευσης, αλλά παράλληλα με κάνουν να απογοητεύομαι και να νιώθω ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, με τους περισσότερους αδιάγνωστους, δεν βλέπω να βρίσκω ποτέ ένα σωστό άνθρωπο και να μένω μόνη μου. Γιατί ποιος εγγυάται ότι όλα θα έρθουν καλά ή την κατάλληλη στιγμή, όπως λένε κάποιοι? Σε κάποιους δεν έρχεται ποτέ ίσως. Το ξέρω, βγάζω παράπονο με αυτό. Κανείς δεν εγγυάται ότι όλα θα έρθουν καλά, όμως εάν συνεχίσεις να λειτουργείς με το σκεπτικό με το οποίο λειτουργείς, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου. Αχ, κορίτσι μου. Μου θυμίζει το email σου ένα σχόλιο που έγινε κάτω από το βίντεο που έκανα για την κατάθλιψη, το «Θέλω να σου μιλήσω για την κατάθλιψη, τσάι και συμπάθεια», που μου έγραψε μια κοπέλα νεαρή όπως εσένα. Μου έγραψε: «Κυρία Θέκλα, εγώ πιστεύω ότι αν έχετε έναν καλό σύντροφο δεν θα έχετε κατάθλιψη και όλα θα περάσουν». Δυστυχώς, μέσα από την pop κουλτούρα έχει περάσει αυτό το πολύ επικίνδυνο σκεπτικό ότι μόνο όταν έχουμε άνδρα, μόνο όταν έχουμε ερωτικό σύντροφο, μόνο τότε μπορούμε να είμαστε καλά και ότι αποτελεί ένα πολύ σοβαρό στόχος ζωής που πάση θυσία πρέπει να τον επιτύχουμε. Με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει ένα τέτοιο σκεπτικό. Ήθελα να θίξω ένα θέμα που με απασχόλησε. Γνώρισα κάποιον ο οποίος με προσέγγισε ερωτικά από την πρώτη στιγμή που με κάλεσε σπίτι του για να ασχοληθούμε με ένα χόμπι που κάνουμε και οι δύο. Τελικά κατευθείαν μου ρίχτηκε, ναι, εννοείται όταν σε καλέει σπίτι σου για να κάνετε το χόμπι, όταν σε καλεί σπίτι του από την πρώτη στιγμή, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Εγώ τελικά συνέδωσα με την πρώτη φορά και ένιωσα μετά άσχημα γι' αυτό ηθικά, αλλά και στο ότι δεν ξέρω αν όντως ισχύει βέβαια, δεν θα σε ερωτευθεί κάποιος που ενδίδεις κατευθείαν. Γιατί ένιωσες άσχημα ηθικά? Είσαι παντρεμένη, έχεις κάποια σχέση, είναι αυτός παντρεμένος, έχει κάποια σχέση, ελεύθεροι άνθρωποι είσαστε και οι δύο. Το ζήτημα είναι, ήθελες να κάνεις σεξ μαζί του? Σε έλκει ερωτικά αυτός ο άνθρωπος? Ή λειτουργήσες με έναν τρόπο να θες να τον ευχαριστήσεις? Γιατί οι άνθρωποι που έχουμε μια τάση στη συνεξάρτηση, ξεχνάμε τι θέλουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε εμείς, γινόμαστε people pleasers και ακολουθούμε τα θέλω των άλλων. Τώρα, το αν κάποιος θα σε ερωτευτεί έχει να κάνει κυρίως με το αν είναι ανοιχτός ο ίδιος για να ερωτευτεί. Όχι με το πόσο ερωτεύσιμη είσαι εσύ ή πόσο ερωτεύσιμα λειτουργείς. Έχει να κάνει με το αν αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση και είναι ανοιχτός να ερωτευτεί. Η κατάσταση είχε ως εξής. Μετά που έγινε κάτι, επικοινώνησε μετά από 2 μέρες για να μου πει να ξαναβρεθούμε. Εγώ το έκοψα λέγοντας πως έχουμε διαφορετικά θέλω και ότι δεν είναι το στυλ μου να βρίσκομαι μόνο για σεξ. Μετά από λίγες μέρες όμως ξαναμιλήσαμε και βρεθήκαμε. Η κατάσταση συνεχίστηκε έτσι για περίπου κανένα τρίμηνο. Ήταν ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που από την πρώτη σας συνάντηση πήγατε κατευθείαν στο σεξ και δεν υπήρχε επικοινωνία για 2-3 μέρες και όταν υπήρξε ξανά επικοινωνία ήταν για να σου ζητήσει να ξαναβρεθείτε για να ξανακάνετε σεξ, ο άνθρωπος σου έλεγε ξεκάθαρα ότι ήθελε να έχετε μία σχέση που να είναι μόνο σεξουαλική. Αμυγός σεξουαλική σχέση. Και εσύ είχες κάθε δικαίωμα είτε να το αποδεχτείς είτε να το αρνηθείς αυτό. Φαίνεται όμως ότι ακολούθησες τα θέλω του
ενώ δήλωσες ότι έχεις άλλα θέλω, ακολούθησες τα δικά του θέλω, ίσως έχοντας στο βάθος του μυαλού σου ότι αν βρεθείτε πολλές φορές και αν σε συνηθίσει ότι μπορεί να σε ερωτευτεί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ποιοι είμαστε ο καθένας και τι θέλει ο καθένας και τι θέλει στη ζωή του, τι θέλει στην ερωτική του ζωή, τι θέλει από μια συγκεκριμένη ερωτική σχέση, τι θέλει από ένα συγκεκριμένο ερωτικό σύντροφο και να λειτουργούμε με βάση τα θέλω μας και όχι με πρόγραμμα, όχι με σκοπό να τυλίξουμε τον άλλον ή με σκοπό να φέρουμε τον άλλον κοντά στα δικά μας θέλω ενώ δηλώνει ξεκάθαρο ότι έχει άλλα θέλω. Δεν είχαμε βγει ποτέ ραντεβού, ούτε για έναν καφέ, ούτε για ένα ποτό, τίποτα. Μου έλεγε να έρθει να με πάρει για να πάμε σπίτι του. Μου λέγανε όλοι οι φίλοι μου, δεν θέλει κάτι παραπάνω, είναι μόνο σεξ, καλά σου λέγανε. Ήταν ξεκάθαρος ο άνθρωπος, δεν σε έχει κοροϊδέψει. Εγώ όμως δεν ήθελα να το δεχθώ. Δεν ήθελα να το πιστέψω πως μπορεί να κάνει μόνο σεξ, να είναι τρυφερός και να μην νιώθει κάτι. Μου είναι αδιανόητο. Δεν ήθελα να το πιστέψω γιατί νιώθω αυτόματα ότι δεν αξίζω. Όχι αγάπη μου. Αν ο άνθρωπος που γνωρίζεις έχει μέσα στο μυαλό του και είναι έτσι καλωδιωμένος και λειτουργεί έτσι στην παρούσα φάση της ζωής του που θέλει μόνο σεξ, αυτό δεν έχει να κάνει με σένα. Αυτό έχει να κάνει με τη δική του συναισθηματική διαθεσιμότητα. Είναι άλλο πράγμα η σεξουαλική διαθεσιμότητα και άλλο πράγμα η συναισθηματική διαθεσιμότητα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι συναισθηματικά, αλλά είναι εξαιρετικά διαθέσιμοι σεξουαλικά και το ξεκαθαρίζουν και τα διαχωρίζουν τα δύο. Δεν είναι καλή ιδέα να μπερδεύουμε το σεξ ως μία πράξη αποκόμισης ειδονής με τον έρωτα ως ερωτικό συναίσθημα που ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και δένεσαι ψυχικά μαζί του και συνδέσει ουσιαστικά με κάποιον άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που ερωτεύονται χωρίς να έχουν σεξουαλική επαφή. Είναι πλατωνική σχέση, είτε γιατί ζουν σε διαφορετικά μέρη, είτε γιατί για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί σεξουαλικά η σχέση τους και να είναι όντως ερωτευμένοι. Και υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν σεξ μεταξύ τους, αλλά δεν είναι ερωτευμένοι. Το σεξ είναι μια ανθρώπινη λειτουργία του σώματος και του οργανισμού, η οποία, εάν έχεις μέσα στο μυαλό σου ξεχωριστεί αυτή τη λειτουργία από το συναισθηματικό δέσιμο, αυτό έχει να κάνει με τις αρχές, τις αξίες που έχει ο καθένας, τον τρόπο που σκέφτεται, το πώς θέλει να ζήσει τη ζωή του, δεν το κρίνω, ούτε το κατακρίνω. Συμβαίνει. Μπορεί να το διαχωρίζει παντελώς το σεξ από το συναισθηματικό δέσιμο. Τι γίνεται όμως εφόσον εσύ δεν διαχωρίζεις το σεξ από το συναισθηματικό δέσιμο? Κακώς μπήκες σε αυτή τη διαδικασία, γιατί αναπόφευκτα στενοχωριέσαι και αναπόφευκτα πληγώνεσαι, επειδή ακριβώς έχεις άλλο σκεπτικό και άλλες προσδοκίες και άλλες επιδιώξεις. Και δεν σημαίνει με τίποτα ότι δεν αξίζεις εσύ επειδή αυτός θέλει μόνο σεξ. Με όποιαν και να βρισκόταν, πάλι μόνο σεξ θα ήθελε. Σοβαρά. Μια μέρα μάλιστα είχαμε μιλήσει τυχαία στο τηλέφωνο και χωρίς να έχουμε κανονίσει είπε θα έρθω να σε δω. Και ενώ του είχα πει ότι πολύ πιο μετά είχα ένα μάθημα το βράδυ. Όταν ήρθε τον πήρα τηλέφωνο για να δω που με περίμενε ακριβώς και μιλούσε. Το μυαλό μου αμέσως πήγε στο ότι μιλούσε με άλλη. Φυσικά δεν μου απάντησε όταν το ρώτησα με ποιον μιλούσες. Δεν είχατε και σχέση για να πρέπει να σου δώσει και λογαριασμό. Δίνουμε λογαριασμό ή λέμε σε με ποιον μιλούσαμε όταν έχουμε σχέση με έναν άνθρωπο και έχουμε συζητήσει μεταξύ μας τη μονογαμικότητα. Σε μια σχέση συζητιέται η μονογαμικότητα. Όταν είμαστε φίλοι με προνόμιο όπως ήσασταν εσείς, δεν υπάρχει θέμα μονογαμικότητας. Μετά τον ρώτησα πού πάει όλο αυτό και μου τα μασούσε. Πω, είσαι πολύ προβλέψιμη και τι θέλεις δηλαδή, καλημέρα και καληνύχτα κάθε μέρα? Ότι εγώ έτσι είμαι, από μακρός, και γενικά εσείς οι γυναίκες θέλετε να βάζετε ταμπέλες. Εγώ ξεκινάω κάτι και βλέπω πώς θα πάει, είπε. Λοιπόν, με αυτά που σου είπε. Σου είπε ότι είσαι πολύ προβλέψιμη και θέλεις καλημέρα και καληνύχτα. Σου κάνει gaslighting εδώ πέρα. Στην ουσία εσύ του είπες πού πάει όλο αυτό, δηλώνοντας του εγώ θέλω σχέση. Εσύ θέλεις να κάνουμε σχέση και αυτός αντί να σου πει... Κορίτσι μου, εγώ δεν θέλω να κάνω σχέση και δεν μπορώ να κάνω σχέση, οπότε δεν πάει σε σχέση όλο αυτό. Σου λέει ότι είσαι προβλέψιμη, σου λέει ότι τα πράγματα που θες είναι υπερβολικά. Επίσης,
δεικνύει και έναν μισογενισμό όταν λέει γενικά εσείς οι γυναίκες θέλετε να βάζετε ταμπέλες. Ένας άνδρας ο οποίος θέλει πραγματικά να κάνει σχέση με μια κοπέλα είναι ο πρώτος που θα βάλει ταμπέλα. Εντάξει. Αυτός δεν θέλει να κάνει σχέση. Για το λόγο τον ξέρει ο ίδιος. Μπορεί και ο ίδιος να μην το ξέρει φυσικά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί, αλλά αυτός δεν θέλει να κάνει σχέση. Εκεί πέρα που σου έβγαλε έτσι ένα μισογενισμό και σου έκανε gaslighting, κανονικά πρέπει να του πεις αντιγεια. Γεια σας. Το εγώ ξεκινώ κάτι και βλέπω πώς θα πάει από τη στιγμή που η άλλη πλευρά σου λέει ότι εγώ δεν κάνω σεξ χωρίς συναίσθημα, αλλά και η άλλη πλευρά, δηλαδή εσύ ενώ είπες ότι δεν κάνεις σεξ χωρίς συναίσθημα, είχες προφανώς και εσύ στο βάθος του μυαλού σου ίσως μια σκέψη ότι, όπως είπα και προηγουμένως, άμα συνδεθούμε περισσότερο κάνοντας σεξ και όταν βρισκόμαστε μπορεί και να με ερωτευτεί. Όχι αγαπή μου, δεν μπορεί να σε ερωτευτεί μέσα από το σεξ. Είπαμε, κάποιος που δεν είναι διαθέσιμος ερωτικά δεν θα σε ερωτευτεί μέσα από το σεξ. Εγώ, όντας πολλά χρόνια σε μια νεκρή σχέση, ανοίχτηκα και συνέχισα να βρίσκομαι μαζί του, ένιωθα διψασμένη να τα ζήσω. Να ζήσεις πια, αγάπη μου, τις σεξουαλικές εμπειρίες, γιατί συναισθηματικές δεν σου έδινε. Ίσως τις σεξουαλικές, εντάξει, δικαίωμά σου, αλλά να το κάνεις από την αρχή συνειδητά ότι το κάνω και εγώ έχοντας μόνο αυτή την επιδίωξη, έχοντας αυτή την... Θέλω μόνο σεξ, δεν θέλω έρωτα, δεν θέλω αγάπη. Κάθε φορά ερχόταν, με έπαιρνε, πηγαίναμε σπίτι του, μετά με γύριζε στο σπίτι, ποτέ δεν μου είπε να μείνω να κοιμηθούμε μαζί. Ναι, βεβαίως δεν σου είπε, γιατί το αν μένατε να κοιμηθείτε μαζί θα ερχόσασταν πιο κοντά συναισθηματικά και ο άνθρωπος δεν το θέλει, δεν το ήθελε. Προσπάθησα να το δω χαλαρά, αλλά δεν μπόρεσα. Από τη στιγμή που δεν μπόρεσες, τι να κάνεις. Δεν μπόρεσες. Με αποτέλεσμα τις τελευταίες φορές να αρχίσω να μην το αντέχω άλλο. Να βρισκόμαστε, να περνάμε ωραία. Μια φορά παραγγείλαμε και φάγαμε σπίτι του. Την τελευταία φορά τραγουδήσαμε κιόλας, ήταν πιο τρυφερός. Μετά όμως γυρνούσα σπίτι και τις επόμενες μέρες έκλαιγα. Ήταν το ίδιο μοτίβο. Εξαφανιζόταν 2 μέρες, καμιά φορά μια εβδομάδα. Μετά μου έστελνε πάλι να βρεθούμε. Ναι, οι άνθρωποι που θέλουν μόνο σεξ έχουν αυτή την τακτική να μην έχουν καθημερινή επικοινωνία. Γιατί όταν έχεις καθημερινή επικοινωνία, αναπτύσσεται συναισθηματική σύνδεση και δεν τη θέλουν. Και ίσως να τις άλλες μέρες να είχε μια κοπέλα, εσύ να είσαι μια κοπέλα που είναι κάθε 3 μέρες. Να έχει άλλη που να ήταν πάλι κάθε 3 μέρες. Να έχει 2, να έχει 3, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Δεν μπορώ να ξέρω. Η κυρίως ερώτηση μου είναι ότι μια μέρα μου είχε αναφέρει για μια κούνια του σεξ και μάλιστα μια μέρα μου είπε νομίζω ότι είσαι έτοιμη και τη συναρμολόγησε. Εγώ πρώτη φορά είδα κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά το δοκίμασα. Ήθελα όμως να ρωτήσω, το να χρησιμοποιεί κάποιος κάτι τέτοιο για την ερωτική του ζωή, τι σημαίνει για το χαρακτήρα του, είναι διαστραμμένο? Όχι. Όχι, είναι ένα παιχνίδι. Αυτό που χρησιμοποιούν δύο σεξουαλικοί σύντροφοι μεταξύ τους. Δεν σημαίνει ότι είσαι διαστραμμένος αν χρησιμοποιείς τέτοιο παιχνίδι. Εσύ είσαι διαστραμμένη επειδή το χρησιμοποιήσεις. Το πρόβλημα σου δεν είναι αυτό. Δεν είναι η κούνια του σεξ το πρόβλημά σου. Μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ερωτευθεί και αν ναι, γιατί όχι εμένα? Αγάπη μου, δεν ξέρω αν μπορεί ένας τέτοιος άνθρωπος να ερωτευτεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι δήλωσε ξεκάθαρα και με τις πράξεις του και με τα λόγια του ότι δεν θέλει να ερωτευτεί. Και θέλει μια ξεκάθαρη διαδικασία μεταξύ σας, μόνο τη σεξουαλική. Θυμώνω και εκνευρίζομαι, γιατί να μην είμαι εγώ αυτή που θα του κάνει το κλικ να ερωτευτεί? Δεν έχει να κάνει με την κοπέλα που θα του κάνει το κλικ. Το ξαναλέω, έχει να κάνει με την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του ανθρώπου αυτού. Δεν ξέρουμε τι έχει βιώσει ο άνθρωπος αυτός. Δεν ξέρουμε αν έχει βιώσει μια απιστία η οποία τον καταράκωσε. Δεν ξέρουμε αν έχει, ξέρω εγώ, διαταραχή μετατραυματικού στρες από μια εξαιρετικά τραυματική εμπειρία. Μπορεί να έχει πολλούς λόγους που να τον κάνουν να μην θέλει να κάνει σχέση. Δεν μας ενδιαφέρουν οι λόγοι. Ούτε μπορούμε να το θεραπεύσουμε, ούτε μπορούμε να το γιάνουμε. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να μας δώσει και να μην περιμένουμε να μας δώσει κάτι που δεν θα μας το δώσει. You can love is παρά του μη έχοντος, λέει. Δεν του είχα απαντήσει σε ένα μήνυμά του γιατί ήμουν θυμωμένη που είχε αργήσει να απαντήσει. Και μετά από λίγες μέρες μου έστειλε να βρεθούμε πάλι, χωρίς να ρωτήσει γιατί δεν του είχα απαντήσει, και του είπα δεν μπορώ, μεθαύριο. Ναι, δεν τον νοιάζει γιατί δεν το απάντησες. Δεν τον νοιάζει, αφού δεν θέλει να έχετε ερωτική σχέση μεταξύ σας. Τελικά δεν ξαναέστειλε και δεν ξαναέστειλα ποτέ και βρεθήκαμε τις επόμενες φορές τυχαία.
σε κοινές συναναστροφές. Εμένα μου έβγαινε αυτόματα να δείχνω αδιάφορη ότι φλερτάρω με άλλους, ότι γνωρίζω πολύ κόσμο και πολλούς άντρες και μιλούσα και χόρευα με άλλους. Και αυτός βέβαια με άλλες. Δείχνω ότι περνώ υπέροχα και όλα είναι πολύ καλά για μένα. Κάνεις έτσι μια αντίδραση, μια άμυνα, μια άρνηση του ότι πραγματικά ταλαιπωρήσει από αυτή την ιστορία. Στην ουσία όμως δεν περνάει η μέρα που να μην το σκέφτομαι και περιμένω να μου στείλει στο ένα μήνυμα. Επίσης δεν μπορώ να τον αποφύγω γιατί είμαστε στον κοινό κύκλο. Γιατί όμως εφόσον δεν μ' αρέσει όλο αυτό, το δέχομαι και το υπομένω, επειδή είσαι συνεξαρτώμενη, επειδή έχεις χαμηλή αυτοεκτίμηση, επειδή βάζεις τις δικές σου προσωπικές ανάγκες και τα δικά σου προσωπικά θέλω πολύ κάτω και βάζεις πολύ πάνω το να ικανοποιήσεις τους άλλους. Γιατί εφόσον κατανοώ ότι δεν είναι μια συμπεριφορά που θα ήθελα, ακόμα θέλω να βρεθώ μαζί του, γιατί έχεις ένα ψευδοέρωτα μαζί του. Νομίζεις ότι είσαι ερωτευμένη μαζί του, αλλά δεν είσαι ερωτευμένη μαζί του. Αυτό που είσαι είναι κολλημένη. Έχεις ένα ψυχοπαθολογικό κόλλημα με τον άνθρωπο αυτό. Έχεις φτιάξει μέσα στο μυαλό σου μια φαντασίωση έρωτος. Δεν είσαι ουσιαστικά ερωτευμένη μαζί του. Τα ψυχολογικά σου κενά προσπαθείς να τα γεμίσεις μέσα από τον φαντασιωτικό έρωτα που έχεις για αυτόν τον άντρα, τον οποίο τον γνωρίζεις ελάχιστα, τον οποίο τον γνωρίζεις μόνο σεξουαλικά και δεν έχεις ουσιαστικά προσωπική σύνδεση, συναισθηματική, επικοινωνιακή μαζί του. Η ψυχολόγος απλώς μου εκφράζει κάτι που ήδη ξέρω, ότι πρέπει να κάνω κάτι για να μην νιώθω αδρανής. Έχω θέμα στο να δημιουργήσω. Αλλά αυτό φυσικά δεν με βοηθάει. Δεν θυμάμαι πολλά από την παιδική ηλικία για να βρω τα τραύματά μου, πάντως σίγουρα έχω πολλά παράπονα από γονείς. Εμένα εδώ πέρα μου φαίνεται ότι κουβαλάς μια πολύ τραυματική παιδική ηλικία στην πλάτη σου, ότι ακριβώς το γεγονός ότι δεν θυμάσαι πολλά από την παιδική σου ηλικία δείχνει ότι βίωσες μια άσχημη παιδική ηλικία και το πιο πιθανό να έχεις αναπτύξει αυτό που ονομάζουμε σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, CPTSD, Complex Post-Traumatic Stress Disorder, είναι μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει είτε με κακοποίηση είτε με παραμέληση ως παιδί, μεγαλώνοντας δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, δεν μπορεί να λειτουργήσει με αγάπη προς τον εαυτό του, διάφορα περιστατικά και γεγονότα λειτουργούν ως triggers, λειτουργούν ως αφορμές για να θυμηθεί την άσχημη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρισκόταν ως παιδί. Ξαφνικά, όταν μπαίνει σε συγκεκριμένες συνθήκες, μπερδεύεται, χάνει τον προσανατολισμό του, το συναισθηματικό του προσανατολισμό, χάνει τη δύναμη και τη δυναμικότητα του. Αυτό ακριβώς το γεγονός που λες ότι έχεις θέμα με την αδράνεια, αυτό μπορεί ακριβώς να δείχνει ότι κάνεις συναισθηματικές υφέσεις, δηλαδή κάνεις regressions, πας πίσω συναισθηματικά στην παιδική σου ηλικία, τότε που δεν είχες τη δύναμη να κάνεις κάτι για να αλλάξεις τη ζωή σου. Και όλο αυτό ακριβώς δείχνει ότι χρειάζεται στην ψυχοθεραπεία σου να δουλέψετε πολύ επισταμένα τα τραύματα της παιδικής σου ηλικίας και να δουλέψετε την οικοδόμηση μιας υγιούς σχέσης με τον εαυτό σου. Με έχει κυριεύσει το άγχος και το παράπονο ότι δεν θα αγαπηθώ και ότι θα μείνω μόνη. Προσπαθώ να ξεχνιέμαι, να βγαίνω, να κάνω χόμπι, αλλά στην ουσία δεν προχωράω. Τι να κάνω, φοβάμαι ότι θα ξανακυλήσω μαζί του. Ελπίζω να μην σας κούρασα, καλημέρα και σας στέλνω την αγάπη μου φιλικά. Αγάπη μου, τα χόμπι, οι γυμναστικές, όλα αυτά είναι χρήσιμα. Δεν επιλύουν όμως το πρόβλημα. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι κουβαλάς μέσα σου ένα μικρό πληγωμένο κοριτσάκι, στο οποίο δεν δόθηκε η αγάπη και η προσοχή που de facto δικαιούνταν. De facto όλα τα παιδιά δικαιούνται αγάπη, φροντίδα, προσοχή. Οι περισσότεροι γονείς μας έχουν μεγαλώσει άγαρμπα και μας έχουν μεγαλώσει με τέτοιο τρόπο που μας έχουν μείνει συναισθηματικά κενά και ψυχικά τραύματα από την παιδική μας ηλικία, τα οποία μας κατατρέχουν. Αυτοί ακριβώς είναι οι εσωτερικοί μας δαίμονες, τους οποίους αναφέρουμε κατά καιρούς σε πολλά από τα βίντεό μας. Έχεις θέματα μέσα σου, αγάπη μου. Για να καταλάβεις τι εννοώ, αν δεν είχες θέματα μέσα σου, αν δεν είχες όλο αυτό το σύνθετο συναισθηματικό
όλη αυτή τη σύνθετη συναισθηματική αντίδραση που έχεις σε τέτοιες προκλήσεις και ήσουν μια κοπέλα η οποία έχεις μεγαλώσει με αγάπη, με σταθερότητα, με ασφάλεια, είχες ένα ασφαλές στυλ δεσμού με τους γονείς σου και γνώριζες αυτόν τον τύπο και σου λέγε να πάτε σπίτι του να εξασκήσετε το χόμπι σας, θα του λέγες όχι, ευχαριστώ, δεν έχω επιθυμία να εξασκήσω το χόμπι. Αν θες να γνωριστούμε με σκοπό να δούμε αν ταιριάζουμε, να φλερτάρουμε με σκοπό να κάνουμε dating, μπορείς, άμα θες, να με καλέσεις έξω για φαγητό. Και αυτός ο τύπος, το πιο πιθανόν, να μην σε καλούσε για φαγητό. Ακόμη όμως, και αν ήταν πονηρός και έλεγε, ας την καλέσω αυτήν για φαγητό και μετά το φαγητό θα την πάρω στο κρεβάτι μου. Πες ότι σε καλούσε για φαγητό και προσπαθούσε να έχετε σεξουαλική επαφή στην πρώτη σας συνάντηση. Εάν δεν είχες όλο αυτό μέσα σου, το τραύμα το οποίο το κουβαλάς και κάθε φορά που έρχεσαι κοντά σε μια πηγή που μπορεί να σου δώσει αγάπη, που μπορεί να σου δώσει στοργή, που μπορεί να σου δώσει την ευτυχία, ενεργοποιείται όλο αυτό και χάνεις τη συγκράτησή σου, χάνεις τη ψυχραιμία σου, χάνεις τη δυναμικότητα σου, ξεχνάς ποια είσαι, ξεχνάς τον εαυτό σου. Αν δεν το είχες όλο αυτό, όταν θα σου έλεγε να κάνετε σεξ, αν εσύ δεν ήθελες να κάνεις σεξ μαζί του, θα του έλεγες, με κολακεύει το γεγονός ότι σε καυλώνω, σε ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν και δεν θα έκανες. Ή αν ήθελες να κάνεις σεξ μαζί του, αλλά δεν ήθελες αυτό το σεξ να σημαίνει και την απαρχή μιας σχέσης, θα έκανε σεξ μαζί του και μετά δεν θα το απαντούσε μήνυμα, δεν θα το απαντούσε τηλέφωνο, θα έκανε εσύ μόνη σου μία αρπαχτή. Τι γίνεται όμως, έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη από συνδεσιμότητα. Έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη να βρεις τη χαμένη αγάπη αυτή που δεν σου έδωσαν οι γονείς σου μεγαλώνοντας. Έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη. Οπότε όταν σε πλησιάζει κάποιος άντρας, έστω και αν απλώς θέλει να το κάνετε μια φορά ή να το κάνετε πολλές συνεχόμενες φορές, αλλά να μην κάνετε σχέση, επειδή βρίσκεσαι τόσο κοντά στην πηγή που πιθανώς θα σου δώσει την ευτυχία και εδώ έρχεται η καταστροφική επίδραση της pop κουλτούρας που μας λέει ότι μέσα από τον έρωτα, μέσα από το γάμο θα είμαστε ευτυχείς και πιστεύουμε αυτές τις βλακίες. Τις πιστεύουμε γιατί τις έχουμε δει σε τόσες ταινίες, τις έχουμε ακούσει τόσα τραγούδια. Τα πιστεύουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αν κάθε φορά που έρχονταν ένας τέτοιος τύπος κοντά σου, εσύ μπορούσες να έχεις αυτοκυριαρχία, να είσαι ο εαυτός σου, να μείνεις πιστή στα δικά σου θέλω και ξαναλέω, μπορεί τα δικά σου θέλω να ήταν να το κάνεις εκείνο το βράδυ και να μην του ξαναμιλήσεις, δικαιούσε, είσαι ελεύθερη, δικαιούσε. Και δεν τίθεται θέμα ηθικής. Τι σημαίνει θέμα ηθικής? Δικό σου σώμα είναι, δεν απαντούσες κανέναν, δεν βλέπω που βρίσκεται το θέμα της ηθικής. Όμως εσύ, αγάπη μου, τα έχεις όλα τόσο μπερδεμένα, τόσο συγχυσμένα μέσα σου. Το βασικό σου ζήτημα και σένα και μένα και τον περισσότερο που βρισκόμαστε σε αυτό το κανάλι είναι ότι κουβαλάμε, περιφέρουμε μέσα μας πληγωμένα παιδιά, κακοποιημένα παιδιά, παραμελημένα παιδιά, τα οποία είναι λυσαγμένα για λίγη αγάπη και λειτουργούν καταστροφικά συνεξαρτώμενα, καταστροφικά προς τον εαυτό μας, με αυτοκαταστροφικότητα, και γινόμαστε συνεξαρτώμενοι μόλις νιώσουμε ότι μπορεί να πάρουμε λίγο από εκείνο που έχουμε ανάγκη, λίγο από εκείνο που δεν μας έδωσαν οι γονείς μας, λίγο από εκείνο που λέει το παραμύθι, που λέει η ταινία, που λέει το τραγούδι. Ξέρω, δεν περίμενες να τα ακούσεις αυτά. Περίμενες να σου πω ότι αυτός είναι ένας αδιάγνωστος εφόσον έβγαλε την κουνιά του σεξ και μακριά, κόρη μου, από τον αδιάγνωστο. Δεν μου φαίνεται για αδιάγνωστος ο άνθρωπος. Μου φαίνεται για έναν άνθρωπο που του αρέσει πολύ το σεξ και έχει αποφασίσει ότι ήθελε να κάνει σεξ μαζί σου και δεν σου έχει υποσχεθεί κάτι που να μην το κάνει, ούτε έχει δείξει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είναι συνεπής αυτός. Είναι συνεπής στη συμπεριφορά του. Σου λέει, εγώ θέλω αυτό, αυτού του είδους τη σχέση θέλω. Αυτό δεν είχε κάνει με σένα. Είχε κάνει με εκείνο. Εσύ όμως. Εσύ είσαι αδιάγνωστη σε αυτή την περίπτωση. Όχι αδιάγνωστη του στήλου ότι είσαι ναρκισσός, όχι. Αδιάγνωστη του στήλου ότι έχεις σοβαρό ζήτημα συνεξάρτησης και χρειάζεται να το κάνεις, να το αντιμετωπίσετε ευθέως στη θεραπεία σου. Αν θες, ίσως θα μπορούσες να δείξεις αυτό το βίντεο στη ψυχολόγο σου και να συζητήσετε με την ψυχολόγο σου το περιεχόμενο αυτό που σου λέω. Σίγουρα η ψυχολόγος σου σε ξέρει πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ έχω διαβάσει ένα κείμενο.
και έχω κάνει θεραπευτικές υποθέσεις πάνω σε ένα κείμενο. Μπορεί να έχω και λάθος, δεν ξέρω. Θα μπορούσες όμως να το συζητήσεις μαζί της και να σου πει και αυτή την άποψή της, αν θεωρεί ότι έχει συνεξαρτητικά στοιχεία και αν ίσως, σκέφτομαι, ίσως μπορεί και η ψυχολόγος σου στη θεραπεία να προσπαθεί να σε κατευθύνει στο να καταλάβεις ότι πρέπει να δουλέψεις με τα τραύματα μέσα σου, αλλά εσύ να θέλεις εξωτερικές μαγικές λύσεις, όπως τον πρίγκιπα που θα έρθει πάνω στο άσπρο άλογο και θα και θα και θα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά σου, αγάπη μου. Είσαι εσύ. Σου στέλνω την αγάπη μου και εγώ σου υπόσχομαι ότι όταν τα βρεις με τον εαυτό σου και όταν ηρεμήσεις και οριμάσεις, όλα θα είναι πιο εύκολα. Και θα αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τη ζωή και δεν θα φοβάσαι ότι θα μείνεις μόνη σου και δεν θα νιώθεις ότι η ζωή σου δεν έχει αξία αν δεν έχεις άντρα και πολύ πιθανόν να έλξεις κοντά σου έναν άντρα που να έχει υγιή προσωπικότητα, που να μην είναι αδιάγνωστος και να είναι διατηθειμένος να αγαπήσει και να αγαπηθεί και σου το εύχομαι ολόκαρδα, αλλά είπαμε η διαδικασία είναι, κατά τη γνώμη μου πάντα, αυτή. Φιλιά.